Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Στην Καστοριά βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απίθυνε σύντομη ομιλία στον κόσμο και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει αλλαγή, έρχεται πολιτική αλλαγή. Απρόσμενη για μένα υποδοχή σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη της Καστοριάς, μία από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας μας, που δυστυχώς όμως αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα και οφείλουμε όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Ξέρω ότι επισκέπτομαι μια πόλη που οι κάτοικοι δεν είναι σαν όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, όπου έχουν ανάγκη θέρμανσης 4-5 μήνες το χρόνο, αλλά 8, ίσως και παραπάνω μήνες το χρόνο. Έχετε από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα και από τους πιο παρατεταμένους χειμώνες. Η κατάσταση λοιπόν με την τρομακτική αύξηση της τιμής της ενέργειας σε συνδυασμό με την κρίση, την πληθωριστική, την ακρίβεια που τη βλέπετε παντού, κυρίως στο σούπερ μάρκετ, καθιστά τη ζωή των ανθρώπων εδώ εξαιρετικά δύσκολη. Στην Αθήνα συνηθίζω να λέω ότι σώνεται το εισόδημα τις 3 πρώτες εβδομάδες. Εδώ φεύγει από τις 15 πρώτες μέρες του μήνα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο για να προστατευτεί ο πληθυσμός. Δεν μπορεί στο 2022 να έχουμε ανθρώπους που θα είναι στο κρύο και στην παγωνιά αβοήθητοι. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ σε πολύ μεγάλη ένταση, είναι το αποτέλεσμα άδικων επιλογών. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά η εσκροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι ελληνική. Και δυστυχώς στις μέρες μας τίνει να γίνει νόμος το άδικο και κανονικότητα οι ανισότητες. Το γνωρίζετε αυτό και το βλέπετε. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλουν το μήνα διότι το πετρέλαιο, διότι το ρεύμα έχει πάει στα ύψη και χρειάζονται 2 μισθοί και 3 μισθοί για να καλύψουν μονάχα τις αυξήσεις του ρεύματος. Την ίδια στιγμή όμως οι ενεργειακές εταιρείες δισαυρίζουν. Τα κέρδη που είχαν από την αρχή της κρίσης ήταν πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Μόνο το μήνα Σεπτέμβριο είχαν 500 εκατομμύρια. Οι αγρότες μου λένε παντού ότι δεν μπορούν να βρούνε να πουλήσουν τα προϊόντα τους πάνω από το κόστος. Πουλάνε κάτω από το κόστος. Την ίδια στιγμή όμως, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, τα ίδια προϊόντα, ο καταναλωτής τα βρίσκει 3 φορές επάνω. 5 φορές. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης να ζεσταθεί το χειμώνα, και ιδίως είσαι εδώ στην Καστοριά. Την ίδια στιγμή όμως, οι εταιρείες πετρελοειδών κάνουν ρεκόρ κερδών μέσα στο 2022. Μεγάλο θέμα λοιπόν είναι αυτή η αδικία που είχε γίνει νόμος. Και βλέπετε τι γίνεται και γύρω μας. Έλα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ζήση, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σε ερωτάζονται, σε ερωτάζονται. Στην πόλη. Στην πόλη πάνω απ' όλα. Μεγάλη γιορτή. Έχουμε πιο κάτω, έτσι θα δούμε, τα της περιφοράς σήμερα και όχι μόνο. Απλά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του επικεφαλής της Μιζώνος Αντιπολίτευσης τώρα εδώ, εντάξει. Ο κ. Τσίπρας ολοκλήρωσε το διήμερο. Και συγγνωμίζω, σου μιλάς να βλέπουμε έτσι όσο μπορούμε Χρήστο και πλάνα από την επίσκεψη. Ο κ. Τσίπρας ολοκλήρωσε το διήμερο της επίσκεψης του στη Δυτική Μακεδονία από την πόλη της Καστοριάς. Χθες ήταν στη Φλόρινα, δείξαμε και από εκεί τη δήλωσή του. Είναι εδώ στο εμπορικό κέντρο που λέγαμε χθες. Τώρα, συγχωρέστε μας, είναι κάπου στη λίμνη αυτό το πράγμα, εγώ δεν το έχω επισκεφθεί ποτέ. Υπάρχει ένα σχετικός κόσμος, είναι αλήθεια. Οι αναρτήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν εκεί μιλούν για μήνυμα και μετά το πήρε και ο Τσίπρας αυτό και είπε ότι έρχεται η πολιτική αλλαγή. Μίλησε με αρκετό κόσμο, έκανε μια ομιλία στο πόδι, οπότε είδατε. Σπάνιο, αλλά είναι κοντά στον κόσμο αυτό, ξέρεις. Ναι, είναι πιο άμεσο να το πω έτσι. Πολλά στελέχη και από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είδα
εκεί και από άλλες περιοχές, όπως και τον κύριο Μπιάλα εδώ πριν, κάπου. Κύριο Μπιάλα. Ναι, ναι. Τα Ρεβενά. Εντάξει. Βλέπω πάντως ότι γενικώς θερμή υποδοχή και συνομίζει με αρκετό κόσμο ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι, ναι. Εργάσιμη στην Καστοριά φυσικά. Έτσι. Ναι. Να πούμε ότι το μήνυμά του είχε βέβαια το ζήτημα της θέρμανσης για την Καστοριά και έχει πει κάτι άλλο βέβαια ο κύριος Τσίπρας, ότι μου λένε ότι ήρθα σε ένα νομό κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οφείλω να πω ότι δεν κυβερνάει. Κυβερνάει μάλλον μια οικογένεια για τον εαυτό της και για τους δικούς της ανθρώπους και έχοντας την απέξω πάρα πολύ κόσμο, είπε, χωρίς τις αρχές της συντηρητικής παράταξης. Διότι είναι αυτό τώρα, είναι άνοιγμα και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως αυτό ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Εντάξει. Καλώς. Έχω πει πάλι ότι στην Καστοριά υπάρχει ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουν διαπιστώσει αρκετοί. Δεν ξέρω πόσο θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Βρήκα και μετά τα τελευταία γεγονότα. Ναι, είναι προφανές όμως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει δεύτερο κόμμα στην Καστοριά. Αλλά θα έχει μεγάλη σημασία αν περιοριστεί μια μεγάλη διαφορά που την καταγράφει συνήθως. Και δεν ξέρουμε αν η Καστοριά θα δεχθεί το πλήγμα της απώλειας μιας έδρας. Νομίζω να συμβεί, αλλά το δούμε. Κύριος Τσίπρας, που προκάλεσε εντύπωση ανεβάζοντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Έτσι είναι. Μία συνάντηση μερικών δευτερολέπτων, όχι. Όχι αυτό. Αυτό είναι χθες. Αυτό είναι μετέπα. Ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο με μία συνάντηση που είχε με τον γνωστό αγροτοκτηνοτρόφο, τον κύριο Μανώλη Φουντεδάκη, Καστοριανό, ο οποίος είναι γνωστός για τις ακροδεξιές ρατσιστικές εμπολείς απόψεις του στο παρελθόν. Ο κύριος Φουντεδάκης το 2015, ψάχνοντας το αρχείο, είχε δηλώσει στον καλό συνάδελφο Αντώνη Παραρά στον ΑΦΕΜ ότι θα κατεβεί υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, προκαλώντας ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής τότε που έλεγε δεν τον κατεβάζουμε εμείς. Φανταστείτε, ούτε η Χρυσή Αυγή δεν ήθελε να κατεβεί μαζί. Τον κατέβασε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός τότε. Και έχει δώσει δεκάδες συνεντεύξεις για το θέμα των μεταναστών, λέγοντας μεταξύ άλλων για μαύρους, κλείνοντας κάνοντας λόγο για μαύρους, για μπουλούκια και λέγοντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον αέρα ότι μήπως θα πάρουμε τα όπλα και θα έχουμε θύματα, γιατί εγώ δεν θα ανοιχτώ να κάνω οτιδήποτε στη γυναίκα, στην κόρη μου κτλ. Αυτά είναι ψάχνοντας μόνο 5 λεπτά, φανταστείτε να ψάξουμε κι άλλο. Αν έψαχνες κάποια τοποθέτησή του για το μακεδονικό και τον κύριο Τσίπρα, θα είχε πολύ. Ναι, το ψάξα, δεν μου το βγάλα αμέσως. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτή τη συνάντηση με τον συγκεκριμένο κύριο και κυρίως το θέμα ότι το ανέβασε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, αλλά κυρίως ότι. Αλλά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, λογικό ρε, εσύ ζήσει να μην ξέρει ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν και του λέει δύο κουβέντες, να έχει καταλαβαίνεις. Η κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, που ξέρει πολύ καλά τι εστίμα Μανώλης Φουντεδάκης και τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που χειροκροτούν τα όσα λέει ο κύριος Φουντεδάκης, ξέροντας ποιος είναι ο κύριος Φουντεδάκης και το παρελθόν του. Δεν σκέφτηκαν ότι αυτή η εικόνα θα βγει προς τα έξω. Δεν προφύλαξαν μετά που ανέβηκε όλη η ιστορία στο TikTok να πούνε πρόεδρε, μην ανεβάζετε εδώ, θα εκτεθούμε. Σωστό. Και άντε, επειδή κάποιοι ακούμε και κάποια σχόλια του τύπου, τι να κάνουμε να μην μιλήσει ο πρόεδρος με κάποιον ο οποίος ανοίξει ένα άλλο κόμμα. Να πω κάτι άλλο. Φανταστείτε να μιλήσει ο συγκεκριμένος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέω εγώ. Τι θα έχει γίνει στο Twitter, σου πω εγώ. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με τον Μάκη Βορύδη. Εντάξει, τώρα ο Μάκης Βορύδης ρίζει, έχει και ένα παρελθόν. Όχι, όχι, όχι. Θα χρησιμοποιούνταν όμως. Ναι, οκ. Το Μάκη Βορύδη έχει ένα παρελθόν με το τσεκούρι ο Μάκης Βορύδης τώρα. Εντάξει, βγάζω. Με την κυβέρνηση. Βγάζω το Βορύδη. Τέλος ακροδεξιού του έκανε υπουργού. Εννοείται, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Απλώς το λέω πώς θα χρησιμοποιούνταν όλο αυτό. Στο Twitter ήταν πανικό. Να δούμε το. Για το Μητσοτάκη. Ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Καστοριά και μιλούσε με ακροδεξιούς. Αυτό δεν θα έλεγε. Πανικός θα γινόταν. Αυτό δεν θα έλεγε. Εδώ το θέμα είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα τοπικά στελέχη που ξέρουν τι εστί Φουντεδάκης. Τον παρουσιάζει κιόλας. Και τον παρουσιάζει και τον χειροκροτάει και ο τότε πρωθυπουργός λέει: έχει δικαίωμα κιόλας. Επειδή ο άνθρωπος κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Λέγοντας αυτά που θα δείτε τώρα. Σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα υιοθετούμε καλά τα λέει. Ζήτω. Έτσι αυτό. Όποιος και αν τα λέει δηλαδή. Θα ήθελα πολύ να γίνει. Ας το δούμε. Μια συζήτηση για τη συμφωνία των προσπαθών, γιατί δεν άνοιξαν. Οι δυο τους. Δεν το ανέβαζε ο κύριος Τσίπρας μάλλον αυτό. Αλλά έτσι. Ας δούμε το απόσπασμα.
Ότι περνάμε καλά. Τέτοιες κραδιάς, τέτοια πείνα, τέτοια απόγνωση και εργασία στον Έλληνα δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τι λένε αυτοί σου. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι είμαι φασίστας, γιατί αγαπάω πατρίδα μου και οικογένεια. Γιατί με βαφτίζανε δεξιό. Εγώ είμαι Έλληνα. Είμαι Έλληνα. Και θέλω να πρωθυπουργώ να κοιτάξω τον Έλληνα. Να πάμε ρε πρόεδρε. Τι είναι αυτά τα χάλια μας, ρε. Μπορούμε να πληρώσουμε το τρένο, μπορούμε να πληρώσουμε ρεύμα, μπορούμε να πληρώσουμε το τροφές. Τι μπορούμε να πληρώσουμε, ρε πρόεδρε. Θέλω τι λένε αυτές σήμερα, θα σας ακούσω. Πώς το χέρι. Θέλω να σας ακούσω, σου λέω. Θα δοκαθεί για τον νομό, ο νομός άδειασε, πράγμα. Ο νομός άδειασε, δεν έχει κόλμα. Αυτό το απόσπασμα, επιλέξαμε από τον συνάδελφο τον Αντώνη Παρά να το δείξουμε από το ΑΦΜ, αυτό το απόσπασμα το ανέβασε ως ολόκληρο ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Με σχόλιο. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, ειδικά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Τι να σχολιάσω. Άντε. Τι να σχολιάσω. Άντε και συνυποψήφιοι είναι η κυρία Τελειορίδου. Εδώ ήταν ένα γεραχή μακρύθμα που πιστεύω μετά άλλαξαν τέλος πάντων. Κυρία Τελειορίδου, πραγματικά ξέρετε ότι έχουμε, σας έχουμε αποδώσει τα εύσημα πάρα πολλές φορές εδώ μέσα από το κανάλι. Εννοείται. Για πολλά πράγματα. Εδώ, δηλαδή και η συγκατάβαση με το χτύπημα στον νόμο και τι καλά τα είπατε. Λες και δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Φουντεδάκης με τη συμφωνία του Προσπόνου να σας κυνηγούσαν στην Καστοριά, στα σπίτια και στα πολιτικά γραφεία. Στα σπίτια. Φυλάσσονταν τα πολιτικά γραφεία. Φυλάσσονταν τα πολιτικά γραφεία. Στα σπίτια των βουλευτών. Δηλαδή και τώρα επειδή ασκεί κριτική και λέει. Όλα αυτά που λέει για την κυβέρνηση και είναι καλός, τα ξεχάσατε όλα αυτά. Τα ξεχάσατε. Και κυρίως εσείς εκθέσατε τον κύριο Τσίπρα. Φυσικά δεν προστατεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον τώρα ας του πείτε να κατεβάσει το TikTok τώρα. Τέλος πάντων. Να δούμε και μια φωτογραφία που ανέρτησε ζήσει ο κύριος Άθιμος Μπιτάκης στο TikTok. Πολύ TikTok σήμερα. Σπάνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι. Είναι στη ΔΕΤΕΠΑ. Στη ΔΕΤΕΠΑ, αμήντεο. Τηλεθέρμανση. Βλέπω τοπικά προϊόντα. Τυχερός ο πρόεδρος εδώ. Μάντεψη τι έχουν μέσα. Κρασί. Καλάθι, κρασί. Εξαιρετικό κρασί το αμήντεο. Φυσικά. Έχει πάει και σε ένα ινοσοκομείο. Ξινό νερό δεν θα έχει, εσύ ζήσει κάτι. Είχαμε και χθες την εκπομπή εδώ με τον εξαίρετο πρόεδρο τον κύριο Θωμαίδη. Δεν θα έχει ξινό νερό, λες. Ελπίζω να το έχει βάλει ο κύριος Μπιτάκης. Στο καλά δεν ξέρω. Εντάξει, τα πηγαίνει σχετικά καλά με τον κύριο Θωμαίδη τελευταία, αλλά δεν είναι και η κολλητή. Για τον κύριο Μπιτάκη, λέμε έτσι, όχι για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί μπορεί να έχει αλφα κρασί. Να θα μου πει τι σημαίνει αυτό. Εξαιρετικό κρασί το αλφα, εγώ το παίρνω συχνά. Ναι, ναι. Θέλω να πω προ το ξινό νερό και τα όσα συνέβη. Εντάξει, μεγάλη εταιρεία. Μεγάλο brand name. Αλφα, φυσικά. Ω προ το ξινό νερό, εντάξει, άλλη ιστορία. Είπα χτες ο κύριος Θωμαίδης, νομίζω απάντησε σε αρκετά έτσι. Τα πόλα έτσι. Και αναμένουμε για τον κύριο Μπιτάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλλον μετά τις γιορτές. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάτσει ο κύριος Μπιτάκης με τον κύριο Σεφίδη στο ίδιο τραπέζι κάποια στιγμή αυτό το ζήτημα. Τώρα καλό θα ήταν να καθίσουν όλοι, τέλος πάντων όλοι. Για πολλά ζητήματα στο ίδιο τραπέζι, αλλά εδώ δεν καταφέραμε στην Ακρινή να καθίσουν όλοι. Όλοι, τέλος πάντων. Θα τα πούμε γιατί έχουμε και θέμα για την Ακρινή. Επειδή θα μείνουμε λίγο στην Καστοριά γιατί ο κύριος Τζικαλάγιας. Εδώ σε συνέχεια αυτή την περίφημη ιστορία και την αντιπαράθεση με τον κύριο Παπτσόγλου, τον Δήμαρχο Αρχιτουριστικού, επικαλούμενος και φροντίζοντας να βγει ο κύριος Κυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός, ακόμα παρακαλώ, στο Αντένες FM φυσικά, στο Χρήστο Νατσιούλη εκεί, και να διευκρινίσει κάτι που υπόθηκε στη συνεδρίαση από ό,τι κατάλαβα του Δημοσιογραφικού του Αρχιτουριστικού, που αποδόθηκε στον κύριο Σκυλακάκη ως αιχμή για τον κύριο Τσικαλάκη. Ο κύριος Σκυλακάκης διαψεύδει ότι ανέφερε κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Τζικαλάγιας πέφτει ουσιαστικά να πει ότι ορίστε έχει δίκιο η δική μου πλευρά. Βέβαια, ο κύριος Τζικαλάγια είναι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και όχι για τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν αυτές τις μέρες. Ο κύριος Τζικαλάγιας απλώς βγήκε για να πει ότι έχει καλή συνεργασία με τον κύριο Τζικαλάγια. Ναι, εκεί που είπε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ότι τέλος πάντων αυτό, όχι για τα υπόλοιπα με το ΔΔΕ. Για το ζήτημα του τέτοιου είπε, για το. Κτίριο του Ράλι. Του Ράλι, του Ράλι. Ναι. Και δεν αναφέρθηκε στα όσα από κύριο Τζικαλάγιας, κύριε βουλευτά μου, στα όσα είπατε για το ότι πρέπει να έρχονται στο γραφείο σας το πολιτικό.
Δηλαδή, μην πούμε ότι ορίστε ξυλαινόμαστε για όλα γιατί μας αθώσε σε εισαγωγικά η εκτός ο κ. Σκυλακάκης. Εντάξει τώρα. Όποιος μπορεί να διαβάσει τον τόνο της φωνής και το την περιορισμένη παρέμβαση του κ. Σκυλακάκη, καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει. Ας το δούμε. Η δική μου παρέμβαση αφορά μία αναφορά που υπήρξε σε σχέση με τη σχέση μου ή την άποψή μου ή οτιδήποτε έχω πει για τον κύριο Τζικαλάγια. Και θα ήθελα να είναι απολύτως σαφές ότι έχω μία εξαιρετική συνεργασία με τον βουλευτή του νομού, με τον οποίο έχουμε χειριστεί πολλά τοπικά θέματα, νομίζω με επιτυχία, περιλαμβανομένου και ενός του Άργους Ορεστικού, θυμόσαστε, όταν έπρεπε να δώσουμε μία έκτακτη ενίσχυση για την πραγματοποίηση μιας αθλητικής διοργάνωσης. Ήμουνα σε αυτή την εκδήλωση και σας είχαμε δει τότε και σας είχα δει, κύριε Σκυλακάκη, σε ένα βίντεο που έπαιξε στη γιγαντοοθόνη της εκδήλωσης. Ναι, αλλά πριν από τη γιγαντοοθόνη υπήρξαν τα χρήματα, όπως και να έχει. γιατί χωρίς τα χρήματα έφεξε τη γιγαντοοθόνη. Πάντα αυτά τα χρήματα, κύριε Σκυλακάκη, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αυτό διαχειρίζεστε. Το ξέρω. Λοιπόν, αλλά το πρακτικό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ουδέποτε μπορούσα και θα ήταν αδιανόητο να πω οτιδήποτε αρνητικό για έναν βουλευτή με τον οποίο έχω εξαιρετικές σχέσεις. Να το διευκρινίσουμε. Αναφέρεστε σε αυτά που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο έκτακτο. Σε αυτά αναφέρω. Προχωρούμε. Ζήση, ξεκίνησαν εκλογές του Σπάρτακου. Να πω στα εύσημα στον συνάδελφο του Χρήστο του Νατσιούλη, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει την ευκαιρία και να ρωτήσει για την μεγάλη υπόθεση της επιδότησης των επιχειρήσεων, ο κ. Σκυλακάκη. Εντάξει, δεν άντλησε καμία, ήταν φιδωλός ο κ. Σκυλακάκης, αλλά μπράβο στον Χρήστο. Γενικά προσεκτικός ο κ. Σκυλακάκης. Είναι φυσικά, ναι. Ζήση, Σπάρτακος. Σπάρτακος, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι εκλογές στο μεγάλο πύλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο, παραμένει το μεγαλύτερο βέβαια. 1772 εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Είναι ισχνό το νούμερο και αυτό προδίδει τη μεγάλη αποχώρηση εργαζομένων, όχι τις νέες προσλήψεις, τη ΔΕΗ. Έτσι, ξεκίνησαν σήμερα οι εκλογές και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη. Είναι τριήμερες οι εκλογές. Τέσσερις παρατάξεις, ΔΑΚΕ, ΔΡΑΣΕ, Λαϊκή Συσπήρωση που λέγεται του ΠΑΜΕ. Και η άλλη παράταξη, η καινούργια, λέγεται, δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Παράταξη της Λυφίδη. Παράταξη της Λυφίδη. Το είχα πει κάποτε και ο κύριος Μόσχος, μόνο που δεν πλακώ, αρπαχτήκαμε εδώ. Εντάξει, είναι η παράταξη που έχει αποσχιστεί από τη δράση ΠΑΣΚΕ. Τέλος πάντων, αυτή η παράταξη που πρόσκειται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, ζήσει. Κυρίως, ναι, κυρίως. Και μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα αυτή η αποχώρηση. Φαβορεί ΔΑΚΕ. Για πρώτη φορά να έχουμε τη ΔΑΚΕ πρώτη δύναμη στο σωματείο Σπάρτακος. Κεφαλής είναι ο κύριος Μάστορας στη ΔΑΚΕ. Κεφαλής είναι ο κύριος Μάστορας. Οι προβλέψεις τις έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Κάνω λόγο ότι πιθανόν θα υπάρχει αυτή η αλλαγή. Εντάξει, είμαστε σε εκλογές, δεν κάνει τώρα να τα λέμε όλα έτσι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Κιόλας μπορεί να παιχτεί και στο νήμα η όλη ιστορία. Θα το δούμε. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε τα αποτελέσματα και την κατανομή των εδρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σπάρτακου. Έχει φυσικά ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, ειδικά στους κόλπους των εργαζόμενων της ΔΕΗ και των συνταξιούχων που είναι και περισσότεροι, οι πάντα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα ξενόμενα. Φυσικά υπάρχουν στο συνδικάτο, κορυφαία στελέχη που έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν τον ρόλο τους, θα πω εγώ ακόμα. Αφήνουμε τον Άγιο Νικόλαο για τη συνέχεια να τα πάρουμε θεματολογία. Εορταστική, να την πάρουμε σερία, ας πούμε. Ναι. Γιατί έχουμε και τα χθεσινά εδώ στο Δήμο Κοζάνης και τα λοιπά. Δεν σημαίνει δηλαδή το βάζουμε με σειρά σπουδαιότητα σήμερα τα θέματα. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το πρώτο, των θεμάτων και των σχολείων, πολιτικά, τοπικά και τα λοιπά, με τη χθεσινή εκπομπή για την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος στην Ακρινή. Μια εκπομπή εδώ που φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων, τον κύριο Κώστα Πουτακίδη, ο οποίος είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Έτσι. Ναι. Προκάλεσαν πάρα πολλές συζητήσεις, πολλά τηλεφωνήματα χθες, ειδικά για τα όσα ανέφερε και πάλι για αλυσβερή συζήτηση περί των ενεργειακών κοινοτήτων. Ανέφερε και το όνομα του βουλευτή του Γιώργου Αμανατίδη. Ως προς το ηθικό όμως ξεκαθάρισε και όχι το νόμιμο του συστήματος και το ανέφερε 3, 4, 5, 10 φορές ξεκάθαρα χθες.
ως προς το ηθικό ζήτημα και όχι την νομιμότητα, είπε. Νομίζω ότι ο νομιμότητας το ανέφερε γιατί το είχε πει και την Τετάρτη και το είχε ξαναπεί ο κ. Σουμπή. Ναι, χθες το είπε με μεγαλύτερη έμφαση. Επειδή είχε τοποθετηθεί ο κ. Αμαρτήρης στη Λαϊκή Συνέλευση για την, ότι θα περάσει μια τροπολογία ώστε αυτοί που έχουν μετοχές στις ενεργειακές κοινότητες ήδη ή σε φωτοβολταϊκά να μπορούν να συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα. Αυτό νομίζω ανέφερε ο κ. Πουτακίδης, έτσι δεν νομίζω να ανέφερε κάτι άλλο. Ναι, βέβαια χθες για πρώτη φορά ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζαν νωρίτερα την απόφαση, την έμαθαν το απόγευμα του Σαββάτου. Συμβουλή της Επικρατείας. Είπε ότι μαζεύτηκα, κάνω μια συγκέντρωση που συνάντησε μετά εγώ ο πρόεδρος και ο Καζατζίδης εννοεί και ο δικηγόρος ο Τάσος Κανάτσιος. Εκεί αποφασίσαμε να στείλουμε την απόφαση στα ΜΜΕ που στάλει 9 παρα 10. Εκεί είχαμε ένα θεματάκι γιατί ρωτήσαμε επίμονα αν ενημερώθηκε ο Δήμαρχος γιατί είχε την ευθύνη της ενέργειας ο Δήμος Κοζάνης του δημοψηφίσματος και ο Περιφερειάρχης. Ο κ. Κουτακίδης απάντησε ότι εγώ δεν τους ενημέρωσα γιατί δεν είχαν βοηθήσει και ειδικά το Δήμαρχο. Προφανώς δεν είχε δεσμευτεί. Προφανώς λέει ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος κ. Καζατζίδης με τηλεφωνική του παρέμβαση ξεκαθάρισε ότι δεν ενημέρωσε και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ούτε τον Δήμαρχο Κοζάνης, ούτε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ενημερώθηκαν από τα μέσα. Εδώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, θα μπορούσε ο πρόεδρος θεσμικά να έχει ενημερώσει και τους δύο, ανεξάρτητα με το αν ήδη συμφωνούν ή όχι με την. Ειδικά τον Δήμαρχο Κοζάνης, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος. Ναι, το επιχείρημα δεν είναι ότι το θέμα δεν είχε άμεση σχέση με το δημοψήφισμα, δηλαδή. Τυπική ενημέρωση. Ναι, δεν θα γινόταν το δημοψήφισμα αν ενημερώνονταν ο Δήμαρχος. Προφανώς θα γινόταν. Θα γινόταν. Αλλά θεσμικά δεν θα έπρεπε να ενημερώσετε το Δήμαρχο. Φυσικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Μετά ο Δήμαρχος λέει ότι δεν έχω ενημερωθεί για, για το είδος της προσφυγής. Δεν γίνεται μπάχαλο τώρα εδώ. Εκεί απάντησε ο κ. Πουτακίδης πραγματικά για το τι συνέβη. Και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι όπως του μετέφερε ο δυσυποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Μαλού ήταν Εκτάριος Ελευθεριάδης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κώστα Πουτακίδη, τοπική σύμβουλη της Ακρινής, ουσιαστικά ζήτησαν, οδήγησαν, απέτρεψαν τον κύριο Μαλούτα από το να στηρίξει οικονομικά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Του το μετέφερε, λέει, τρίτος και ανέφερε το όνομα του κυρίου Νεκτάριου Ελευθεριάδη. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη συζήτηση και προκαλεί συζήτηση εκεί στην Ακρινή και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ελευθεριάδη. Ελευθεριάδη. Να μας πει τι ακριβώς ισχύει. Κύριε Ελευθεριάδη, για χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Πιάτσο, καλησπέρα σας κύριε Πισιάβα. Θα μας επιτρέψετε να δείξουμε πρώτα το απόσπασμα, αν είναι εύκολο, για να το ακούσετε και εσείς. Μπορώ να σας ακούω λίγο καλύτερα, σας παρακαλώ, γιατί σας ακούω λίγο βαθιά. Θα δείξουμε λοιπόν πρώτα το απόσπασμα, Χριστό, ναι, και μετά να τοποθετηθείτε για να το ακούσετε ακριβώς πώς είναι. Επειδή το έχω ακούσει λίγο. Ναι, να το ακούσει και την Ελευθεριάδη για να Ελευθεριάδη. Ναι. Απλά δεν ξέρω το περιεχόμενο. Και λέω ότι αυτός που μου το μετέφερε ήταν ο γνώστης των πραγμάτων που έχει και διακριτιστεί, ας το πούμε, με τον σύμβουλό του που έλεγε ότι δεν θα δώσει λεφτά στο σύμβουλο. Το ρωτώ ευθέως. Θεωρείτε ότι κάποιοι από το χωριό σύμβουλο ή οτιδήποτε άλλο επηρέασαν τον κύριο Μαλούτα? Προφανώς μπορεί να τον επηρέασαν. Πάντως αυτή η κουβέντα έγινε. Αφήνεται να εννοηθεί ξεκάθαρα. Όχι, εγώ δεν ήμουν απανό, λέω. Το αφήνεται να εννοηθεί ξεκάθαρα όμως. Ναι, ναι. Εμένα μου μετέφερε ο Ελευθεριάδης. Και πρέπει να πω το όνομα του. Ο Ελευθεριάδης. Ο Νεκτάριος, ο οποίος δύο φορές ήταν υποψήφιος και ήρθε και μου μετέφερε και μου λέει, έγινε, ας το πούμε λαϊκά, χαμός εκεί μαζί τους όταν τον είπανε, έμαθε και ο κύριος Ελευθεριάδης ότι να μην δώσουμε στο σύλλογο λεφτά. Εγώ από εκεί το ξαναλέω, δηλαδή ακρινιώτες είπανε στον κύριο Μαλούτα μην δίνεις λεφτά για να κάνουμε την προσφυγή. Ναι, αυτό θα ρωτήσετε αν θέλετε. Εμένα μου το μετέφερε ο Ελευθεριάδης Άρης, αυτό. Και εγώ από εκείνη τη στιγμή αυτόν τον φάκελο τον έκλεισα. Δεν είχατε άλλη επικοινωνία. Καμία. Και προφανώς, όταν εσύ δεν με βοηθάς σε μια δύσκολη στιγμή που έχω εγώ οικονομική, αλλά έχω το θέμα να προσφύγω στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα το κάνω, εγώ πρέπει να το κάνω. Με βοήθησε ο Δικηγορικός Σύλλογος και το έκανα. Γι' αυτό τώρα όλοι συζητάμε γι' αυτό. Και θα πάμε παρακάτω για το υπόλοιπο της συζήτησης. Αλλά μέχρι εκεί τα στοιχεία είναι αυτά. Σήμερα ο κ. Μαλούτας δήλωσε επίσης ότι από εδώ και πέρα απομένει να βρεθεί κυβέρνηση να υλοποιήσει τα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εγώ σήμερα δήλωσα σε κάποια εφημερίδα. Και πείτε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, στον πρωινό λόγο, γιατί με πήρε και με αυτό, ότι εμείς εκεί στην Ακρινή μετά το δημοψήφισμα
το ποσοστό αυτό το 73% και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και εμείς ψάχνουμε δήμαρχο στην Ακρινή να μπορέσει να πιέσει την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο. Κύριε Ελευθεριάδη, έχει να πει ότι πρέπει να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταρχήν, στο θέμα του Συμβουλίου, ποτέ μου εγώ δεν ήρθα σε ούτε αντιπαράθεση, ούτε ποτέ μου είπα ότι είτε ο πρώην πρόεδρος ο Πουτοβλίδης ο Παύλος και ο Μπάμπης ο Πουτοβλίδης να είπαν κάτι για το θέμα αυτό ή να πήγανε τέλος πάντων να βάλουν τρικοποδιά σε εισαγωγικά στο θέμα αυτό. Εγώ με τον μόνο που είχα έτσι σε μια αντιπαράθεση και ένα έτσι καυγά έτσι λίγο έντονο ήταν με τον Μπάμπη του Σιζουανίδη όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Το οποίο προφανώς δεν γνώριζε και κάποια στιγμή ας πούμε μου είπε ότι πήγε ο σύλλογος να ζητήσει 5.000 ενώ γιατί να τα πάρει ο σύλλογος να μην τα πάρει η κοινότητα. Και τον είπα δεν πήγε ο σύλλογος, τώρα πήγα εγώ μαζί με τον Κώστα τον Ποτικίδη και είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά εμένα γιατί ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Λάζαρο τον Παλούτα και συγκεκριμένα προεκλογικά ο σύλλογος και ο Κώστας ο Πουτακίδης πρόεδρος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε Νεκτάρη εάν αύριο η ενότητα πάρει το Δήμο και ο Λάζαρος ο Μαλούτας είναι δήμαρχος θα μας βοηθήσετε στα δικαστήρια. Το λέω θα μιλήσω και θα σου απαντήσω. Πράγματι πήρα τηλέφωνο τον κύριο Μαλούτα και το λέω Λάζαρε αυτό και αυτό είναι το αίτημα. Και μου είπε Νεκτάρη θα βοηθήσουμε στον βαθμό που μπορούμε. Πράγματι γίνανε οι εκλογές, εκλέφθηκε ο κύριος Μαλούτας δήμαρχος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, με πήρε τηλέφωνο πάλι ο Πουτακίδης και μου λέει: Νεκτάρη, έχουμε ένα θέμα το οποίο να το δούμε κάποια στιγμή. Το λέω βεβαίως. Παίρνω τον κύριο Μαλούτα τηλέφωνο, του λέω: Δήμαρχε, αυτό και αυτό του λέω: Έχουμε ένα αίτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Στην τηλεφωνική μου κουβέντα μου είπε ότι ό,τι υποσχεθήκαμε, πράγματι με λέει να γίνει. Έτσι ακριβώς, εγώ πήρα τηλέφωνο τον Πουτακίδη και πήγαμε στον κύριο Μάρκο το Φόρο, ο οποίος τότε ήταν αντιδήμαρχος στα οικονομικά, και κάναμε το αίτημα. Και πραγματικά έκανε ο Σύλλογος ουσιαστικά αυτό το αίτημα προς το Δήμο. Και αυτό που θέλω να πω κιόλας είναι ότι τόνισε η ότι δεν θέλουν χρήματα, δηλαδή ουσιαστικά αρεστό. Εμείς θέλουμε οι δαπάνες να καλυπτούν με τιμολόγια κανονικά όλα αυτά, δηλαδή να βοηθήσει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα. Τίποτα απολύτως δεν έγινε, έγινε το αίτημα. Δεν πήρε ο Σύλλογος ποτέ του χρήματα. Και το παράξενο της ιστορίας είναι που εγώ ουσιαστικά ήμουν δύο τετραετίες υποψήφιος με τον κύριο Μαλούτα, ξαφνικά έχασα κάθε επαφή και κάθε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και προφανώς θα γνωρίζετε και ότι βγήκα μπροστά και έκανα σε εισαγωγικά το αντάρτικό μου γιατί έβλεπα ότι γίνονται συζητήσεις χωρίς εγώ να καλεστώ σε μια φορά τέλος πάντων και να μου πούνε αφορά το χωριό σου. Και μιλάμε για ένα χωριό την Ακρινή και πολιτικά ξέρουμε ότι αυτή η Ακρινή έτσι είναι ένα χωριό δεξιό. Και μάλλον το 2013 έχουμε Ελευθεριάδη υποψήφιο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κλίμα για τον κύριο Μαλούτα είναι τόσο αρνητικό και γι' αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Δεν είναι δηλαδή ουσιαστικά κόβοντας την επικοινωνία με μένα. Να σας πω λίγο. Κόβοντας την επικοινωνία με μένα. Πολλά μπορώ από πίσω το μυαλό μου να καταλάβω και να σκεφτώ. Κόβοντας την επικοινωνία με μένα. Ουσιαστικά αυτό το αίτημα που δεσμευτήκαμε, γιατί ήμουν και εγώ υποψήφιος και εγώ θέλω και πριν φορά παντελόνια να δεσμεύουμε σε κάτι να το υλοποιώ. Δεν μ' αρέσει το ψέμα και θέλω να λέω τις αλήθειες. Δεν έγινε ποτέ, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, κανένα τηλεφώνημα και ο σύλλογος, ευτυχώς ο δικηγορικός σύλλογος κάλυψε τα έξοδα και επιθύμανε προφανώς ο σύλλογος στο χωριό. Κύριε, βάλτε μια τελεία εδώ κύριε Ελευθεριάδη, βάλτε μια τελεία εδώ. Βάλτε μια τελεία. Κύριε Ελευθεριάδη, μας ακούτε. Κύριε Ελευθεριάδη. Μας ακούτε. Μας ακούω. Τελεία. Ναι, ναι. Τελεία. Μία ερώτηση. Τελικά εσείς είπατε στον κύριο Πουτακίδη ότι έχουν παρέμβει τοπικοί σύμβουλοι για να μην δώσει λεφτά ο δήμαρχος. Το είπατε αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι. Όχι, δεν το είπα αυτό σε καμία περίπτωση και μάλιστα συζήτησα και μαζί του και ο ίδιος επικαλείται και λέει εγώ απευθύνθηκα σε ένα από την πέρα μπορείτε να μιλήσετε και με τον ίδιο και λέει αν. Ακούγεται στο βιβλιάκι ότι μίλησα στον πληθυντικό και για κάποιους, θα μπορέσω να ζητήσω και συγγνώμη. Η συζήτηση μου έγινε, σας είπα, αποκλειστικά με ένα το 2019 τέλος μετά τις εκλογές ή αρχές του 20, στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά βρέθηκα με ένα τοπικό σύμβουλο και εκεί πέφτηκε δηλαδή ουσιαστικά μια διαμάχη. Ποτέ με τον πρώην πρόεδρο τον Παύλο τον Πουτοβλίδη και ποτέ με τον Πάπη έτσι τον ίδιο. Άρα δεν πιστεύετε, άρα δεν γνωρίζετε και δεν πιστεύετε ότι κάποιοι ακρινιώτες εμπόδισαν ή πρότειναν στον Δήμαρχο να μην δώσει χρήματα. Συντάξτε να δείτε. Εγώ καθ' αυτή τη ζωή μου όταν έχω αποδείξεις να μιλάω. Όταν δεν έχω αποδείξεις δεν μπορώ να μιλάω για κανένα. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα και αυτό μπορώ να το πω όσον αφορά τη σχέση μου με τον Μαλούτα. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Γνωρίζετε κάποιους... Συγγνώμη τώρα, περιμένετε να σας πω εγώ τώρα. Πώς μπορώ να πω εγώ τώρα ότι κάποιος αξιωματικός πήγε και έκανε αυτό το πράγμα χωρίς να έχω κάποια απόδειξη. Κοιτάξτε, καλέστηκε ο κύριος Πουτακίδης. Το απόσπασμα το παίξαμε πριν λίγο. Ο κύριος Πουτακίδης το είπε, δεν το είπαμε εμείς. Το απόσπασμα του κύριου Πουτακίδη θα το ρωτήσετε τον κύριο Πουτακίδη. Εγώ αυτό που επιβεβαιώνω είναι
ότι ποτέ μα ποτέ μου για τους δύο συμβούλους δεν τέθηκε θέμα σε αντιπαράθεση ή να πω ότι πήγαν στο Δημαρχείο και ουσιαστικά... Για τον κύριο Σισμανίδη, για τον κύριο Σισμανίδη τότε. Κύριε Ελευθεριάδη, να κάνουμε διάλογο. Για τον κύριο Σισμανίδη είπατε ότι ή αφήσατε να εννοηθεί ότι πρότεινε στον Δήμαρχο να μην χρηματοδοτήσει την προσφυγή. Δεν ξέρω αν πρότεινε στον Δήμαρχο. Μου είπε εμένα, για να μην παίζουμε τις λέξεις, ο κύριος Σισμανίδης, ότι έμαθες, μου λέει, νεκτάρι, πήγανε, μου λέει, ζητήσανε 5.000 για τους ήλους με τα δικαστήρια. Και το λέω, ήμουνα εγώ αυτός που πήγα, είναι μια προεκλογική δέσμευση απέναντι στο σύλλογο και από εκεί και πέρα πήγα και εγώ ίδιος να την υλοποιήσω με εντολή του Δημάρχου. Αυτό. Μάλιστα. Και είπε γιατί να πάνε τα χρήματα. Γίνεται στην κοινότητα, καθώς δεν έχει αφήνει. Α, και είπε γιατί να πάρετε τα χρήματα. Ορίστε. Και είπε ο κύριος Σισμανίδης τι είπε. Ο κύριος Σισμανίδης μου είπε γιατί να μην πάνε τα χρήματα στην κοινότητα και να πάνε στο Μάλιστα. σύλλογο. Okay. Και τον είπα δεν είναι κάτι που αφορά την κοινότητα. Είναι ένα αίτημα για το σύλλογο να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν είναι χρήματα της κοινότητας. Ευχαριστούμε κύριε Ελευθεριάδη. Να είστε καλά. Το Δήμο, που μπορεί να το ζητήσει οποιοδήποτε σύλλογος. Ευχαριστούμε κύριε Ελευθεριάδη. Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Διοντολογικά έπρεπε να βγει ο κύριος Ελευθεριάδη. Ακούστηκε το όνομά του. Και ανέφερε αυτά που ανέφερε. Ας κάνουν τα συμπεράσματά του. Είναι μια ιστορία. Ο σύλλογος έχει επαναλάβει ότι έγινε προσφυγή από το σύλλογο και όχι από την κοινότητα, γιατί η κοινότητα δεν έχει αφημία, έτσι. Το έχει υποθεί αυτό. Γιατί έχει ρωτηθεί γιατί δεν έχει προσφυγή κοινότητα. Δεν αφορά την κοινότητα αυτό το θέμα. Αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε. Δεν ξέρω τώρα αν και εδώ γι' αυτό πήγε ο σύλλογος και αιτήθηκε. Μα παραμείνει, οφείλαμε να αντιδελφικάνουμε και να δώσουμε το λόγο και τον κύριο Ελευθεριάδη, γιατί παρεξηγήθηκαν κάποια πράγματα εκεί και δεν θέλουμε να υπάρχουν οποιασδήποτε αιχμές και ες ως προς το ρόλο του ΤΟΠ τουλάχιστον. Έτσι. Πρέπει δεντολογικά να δώσουμε το λόγο και σε κάποιον ο οποίος αναφέρει και το όνομά του. Έτσι. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί το ΤΟΠ ότι δεν έδωσε λόγο έτσι. Σε όλους. Όχι, δεν το συζητάμε νομίζω. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Κοζάνη. Πολύ αρχιερατική θεία λειτουργία, χθες εσπερινός. Σήμερα χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Πολιάνης και Κιλκισίου. Χθες τον εσπερινό ο Γρηγόριος Περιστερίου. Φυσικά ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Εδώ και σύσσωμη ζήσει η τοπική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εκπρόσωποι φορέων. Χιλιάδες κόσμο μπορώ να πω εγώ. Α, ναι. Είχε και καλό καιρό, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, έχουμε και περισσότερους προ-κορονοϊού, αλλά τώρα καταλαβαίνετε και μερικοί που ακόμη. Υπάρχει και κορονοϊός, άλλωστε δεν το συζητάμε. Έτσι. Φυσικά. Κάποια που φεύγουν ακόμη να μπουν μέσα σε πλήθη. Και φυσικά όλοι οι ιερείς εκεί, σύσσωμοι της περιοχής, στρατός, Πανδώρα, θελόντρες του Ερυθρού Σταυρού και σημειοφόρο του σχολείου ζεις. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Και οι ιεροψάλτες. Όλη η πόλη, βέβαια. Όλη η πόλη. Όλη η πόλη. Χρήστο, αν μπορούμε να δούμε το τρίλεπτο τέλος πάντων, έτσι, ένα απόσπασμα.
Θα δώσω συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Μπλιάτσο που προβλέπει εδώ τι θα γίνει στο επόμενο πέναλτι. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, 2-0 στα πέναλτι το Μαρόκο την Ισπανία και σου έλεγα στο Facebook ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει μια έκπληξη στη σημερινή εποχή στους 16. Να η έκπληξη. Και έρχεται μια έκπληξη από μια ομάδα που είχε κάνει κοφαντικό θόρυβο. Ισπανία στην αρχή. Είδες όμως πώς αλλάζει το πράγμα. Πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Σεβασμότατε, τέτοια μέρα ερωταστική και την ώρα της περιφοράς, της εικόνας του παππούλη της Κοζάνης, καλό θα είναι να μην καταφεύγουμε σε μικροπέπειες μπροστά στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες σε βάρος δημοσιογράφων και σε ειρωνίες. Κρίμα. Σεβαστείτε την ημέρα. Το μόνο που απαντήσε ο Μιλόν είναι χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Τίποτα. Όπως έπρεπε. Έτσι. Οπ. Να το και του Μαρόκο έχασε πέναλτι. Λοιπόν, χθες μεγάλη ημέρα για την Κοζάνη. Πάντως, οφείλω να το πω τώρα, εντάξει, γιατί ημέρα δεν μπορεί να τα καταλάβει κιόλας. Το Top Channel μεταδίδει τις λειτουργίες από τον Άγιο Νικόλαο με δική του πρωτοβουλία και μόνο, χωρίς κανένα αντίτιμο. Σε συνεργασία φυσικά με τρόπο. Χωρίς να προλαμβάνει κανένα αντίτιμο. Έτσι, αυτά που λέτε τώρα κάποιες. Επειδή σήμερα δεν δείξαμε την δοξολογία, αυτό έγινε για τεχνικούς καθαρά λόγους δικούς μας. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Μην λέτε πράγματα που δεν ξέρω πού τα σκέφτεστε. Το Top Channel θα δείχνει χρόνια τη λειτουργία της Κυριακής και όχι μόνο. Το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι. Χωρίς να απολαμβάνει κάποιο έσοδο από αυτό. Δεν υπάρχει καμία οικονομική συναλλαγή, συνδιαλλαγή, ό,τι θέλετε με τη Μητρόπολη. Ίσα-ίσα, κάποιες φορές έχει αποκλειστεί το Top Channel. Πολλά λόγου τώρα δεν είναι τη ώρα. Πάμε παρακάτω. Η Ισπανία δεν θα πάει παρακάτω πάντως. Ναι, το έχασε γι' αυτό. Λοιπόν, απίστευτο έτσι. Λοιπόν, στην κεντρική πλατεία λοιπόν άναψε χθες παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης, φυσικά, από το Δήμαρχο καλύτερα, Λάζαρο Μαλούτα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια όμορφη ερωταστική ατμόσφαιρα. Είχαμε και την συναυλία του Κώστα Μαρτάκη, επιτυχημένη και συναυλία. Να δούμε καταρχάς το βίντεο από το άναμα, τη φωταγώγηση, αν θέλετε. Να καλέσουμε τον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα για το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε απόψε όλοι εδώ μαζεμένοι, πολύ, πάρα πολύ, για να ξεκινήσουμε το εορταστικό, το φετινό εορταστικό πρόγραμμα όπως μας έλειψε τα τελευταία χρόνια. Είμαστε έτοιμοι. Αρχίζουμε. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να περάσουμε καλά, καλές γιορτές σε όλους. Συγγνώμη τα παιδιά, θέλω να πάτε 2 μέτρα μπροστά. Υπάρχει πρόβλημα τεχνικό. Μην έχουμε κάποιο ατύχημα, σας παρακαλώ, 2 μέτρα. Πηγαίνετε λίγο το πίσω. Ένα μικρό κοριτσάκι, Μαρίνα Λίντσιου, να έρθει εδώ μπροστά στην εξέδρα. Είναι η μαμά της, Μαρίνα Λίντσιου. Λίγο ακόμα πίσω, σας παρακαλώ, λίγο ακόμα πίσω.
Ωραία ατμόσφαιρα, ερωταστική. Έχουμε δει και περισσότερο κόσμο φυσικά στις συναυλίες. Υπήρχε και λευκή νύχτα βέβαια άλλες χρονιές, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν επιτυχημένη η βραδιά γενικότερα. Ναι, ναι. Και επίσης έχει απίστευτο κόσμο σε όλα τα μαγαζιά που είχαν χθες events και συναυλίες. Ισχύει. Ρία Ελληνίδου, Γιαννιάς, Δήμος Αναστασιάδης στον Τάντα, Φίλη της Παράδοσης στον Ντούφας, στον Δίχρονο του Ρία Ελληνίδου, όλα ήταν γεμάτα. Είχε διάφορα, ναι. Ξεκινούν οι χωροί όπως 3 χρόνια Χρήστο, ζήσει. Είχαμε. Ναι. Από το 20, δύο χρόνια, τρία. Άλλοι δύο, άλλοι τρία. 28 Ιανουαρίου Παντελίδης, Ένωση Αστυνομικών Υπόλεμπων Ζάχη, Ρία Ελληνίδου. Να σου δώσω το λόγο. Ναι. Να αρχίσουμε να λέμε για τους χορούς. Εντάξει, θα έχουμε δρόμο πολύ σε αυτό. Τα ωραία δελτία μας λείψανε. Ξέρεις, τότε τα βαριόμασταν. Τώρα έχουμε πει δελτίο με 14 σπίτι Κυριακή πρωί, Χρήστο. Θυμάσαι. Πείτε χορός. Τα βλέπει ο κόσμος. Θυμάσαι και τα γλέντια εκεί στο σύλλογο των υπηρετών με τον αείμνηστο έτσι το. Τον κόσμο εντάξει. Μαρτάκης χθες πρωταγωνιστής. Φιλότιμος, συμπαθής. Pop στυλ. Τραγούδισε πολλά έτσι άσματα. Όσο τα Χριστούγεννα φυσικά χαμός, το δικό του. Το απόλαυσε ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, δεν είχε και κρύο. Δεν είχε και κρύο σε σχέση με άλλες χρονιές. Και πήγε γαλίτσικα. Καλά, μάλλον. Εντάξει. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος ο γενικότερος. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Συνάντησα στελέχη της τοπικής αγοράς χτες και του εμπορικού συλλόγου που έλεγαν ότι είναι κρίμα αυτό το πράγμα έχει γίνει με κλειστά μαγαζιά. Τέλος πάντων. Θέλοντας να πούνε ότι είχε κόσμο έξω. Έτσι, εγώ έχω άλλη άποψη για την λευκή νύχτα και την ημερομηνία της πρώτης. Το έχω ξαναπεί. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έγιναν μαντάρα κάποια πράγματα από κυρίως από το Δήμο. Από, τέλος πάντων. Ναι, τώρα. Χαμόγελα είδα χθες τον κύριο Μαλούτα και τους συνεργάτες του. Είχε κόσμο. Έχει καλά. Είχαμε και την πρώτη εκδήλωση εκεί στο Ζαχαρόσπιτο των Ξωτικών. Αύριο στη βιβλιοθήκη νομίζω. Καθημερινά υπάρχουν εκδηλώσεις, δείτε το πρόγραμμα, είναι αναρτημένο παντού. Και στη βιβλιοθήκη και στο Ζαχαρόσπιτο τέλος πάντων. Κάποιες πιο μεγάλες, κάποιες πιο μικρές, αλλά κάθε μέρα έχει και κάτι, ψάξτε το. Να δούμε λίγο με ήχο Χρήστο Μαρτάκη, το στα Χριστούγεννα. Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα Κοζάνη. Είστε καλά. Περίμενα για λίγο πιο κρύο να έχει, αλλά δεν έχει τόσο. Είναι καλά νομίζω, ε. Άξι να τα βγάλω λίγο γιατί. Ζεστούλα καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο, όλη την Κοζάνη, όλους εσάς και τον χορηγό μας, τον μεγάλο μας χορηγό, τον κύριο Κεντεποζίδη, για αυτήν την πολύ ωραία οργάνωση που έχει κάνει εδώ. Τι θέλετε? Πώς. Πώς είμαστε? Τι θέλουμε? Πώς δυνατά? Για πάμε ρε παιδιά! Οι πιο ωραίες γιορτές του χρόνου είναι! Να ακούσω δυνατά όμως, ε! Ήδη ο χρόνος, όχι πολύ, εδώ να κάνεις καινούρια αρχή. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων της Καστοριάς. Εκεί το δέντρο ανάβει την 5η στις 8. Να δούμε και για τη φωταγώγηση, την αφίσα. Όμορφη, διαφορετική λίγο ζει στα χρώματα. Ωραία. Η Καστοριά ετοιμάζεται για το μεγάλο. Λαγκουτσάρια. Χαμό. Έτσι. Τα λαγκουτσάρια. Μετά από χρόνια, γιατί πέρυσι το τσάφ. Εντάξει. Και νομίζω ότι φέτος ευνοεί πάρα πολύ η ημερομηνία. Και λέει, τρίμερο, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πληρότητα είναι χτυπήσει κόκκινη. Φαντάζομαι, ναι. Μακάρι. Και στα Σέρια. Ετοιμάζουν ωραία εκδήλωση την Πέμπτη. Εδώ, φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 7 στην κεντρική πλατεία των Σερβίων και με κρασί και με τοπικά δέσματα. Και βλέπω συμμετοχή πολλών συλλόγων και τα λοιπά. Και λοιπά, κάτω εδώ. Αναμένουμε και τα Σέρβια. Φιλοζωική Σερβίων, έχει φιλοζωική. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Δεν το γνωρίζω. Τις τελευταίες μέρες έκανα και εκδήλωση μαζί με τον Δήμο για τα δέσματα. Να δούμε το υπέροχα στολισμένο Χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Κοζάνη. Τα πλάνα από το Κοζάνη Life όπως κάθε χρόνο. Είναι το. Έχει ξέρει, έχει πάρει και πανελλαδικά κτλ. Φυσικά. Να δούμε τα πλάνα. Να το. Τώρα αυτό, δεν κάνω λάθος, είναι κάπου στον Κασλά, από εκεί προ τα εκεί. Δεν το ξέρω, αλλά. Φέτος λέει 10.000 λαμπιόνια ο ιδιοκτήτης. Δεν έχουμε τέτοιο περιορισμό
ενεργειακή. Πώ το λένε, πληρώνει ο άνθρωπο. Εδώ τι να κάνει. Έχει και επιδότηση αυτό. Σε λογαριασμό. Λε. Δεν ξέρω. Χαρά στο κουράγιο του πάντως. Στο κουράγιο του είναι πώ. Ναι. Και για να το στήσει όλο αυτό πρώτον. Θυμίζει αυτά τα σπίτια που βλέπουμε σε κάτι ταινίε. Κοστίζει. Εντάξει, ωραία είναι. Εφόσον έχει δυνατότητα να στείλει και κάποιον άλλο το ρεύμα. Άμα μπορούν οι άνθρωποι, μπράβο του. Έτσι. Αυτό ακριβώ. Αν έχει την οικονομική δυνατότητα, πολύ καλά κάνει και το στολίζει ο καθένα. Σου πει το κουμάντο δεν, κάνει. Δεν το συζητάμε. Όμορφο. Είναι και, δεν είναι και κίτσι, είναι και όμορφο. Έτσι. Ωραία εικόνα. Μα λείπουν αυτέ οι εικόνε. Πάντω βλέπει συζήτηση, το παρατηρούσαμε προχθέ, κάνοντα βόλτα στην πόλη, σε σχέση με 10 χρόνια πριν και με 5, πόσο λιγότερα σπίτια έχουν βάλει στολισμό έξω με φώτα. Μα είναι αυτό που είπα στην αρχή. Τι δηλαδή, λογαριασμό εδώ που δεν μπορούμε να βγάλουμε. Τα απλά. Να πληρώσουμε το λογαριασμό του ψυγείου, α πούμε. Θα βάλουμε και λαμπάκια στο διάλογο για 20 μέρες. Θα αυξηθούν τι επόμενε μέρε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει εικόνα, εικόνα ούτε προ-κορονοϊού. Από λιγότερο. Βεβαίω κάποιο μου έχει παρατηρήσει προχτέ σε μια βόλτα στην Πόλη Μελά ότι δεν έχουν στολιστεί και σε άλλε. Δεν έχουν στολίσει τα μαγαζιά. Ναι, τώρα κάποιο οδείο όπω η Λασά είναι κάποιο. Είναι και αυτό μία. Τέλο πάντων, ίσω λίγο τι επόμενε μέρε. Εντάξει. 30.000 στολισμό που για στολισμό πήρα πάντω εσύ, αλλά για άλλε περιοχέ στην Αγγλία. Δεν ξέρω και δεν πήγα καθόλου στην Ανή, στην Ακαδημία. Για διαμετρήματα. Δεν ξέρω τι έχουν στολίσει εκεί. Mm-hmm. Λίγο αυτό, λίγο θολό αυτό. Τέλο πάντων. Έχουμε ένα τύχημα. Ευτυχώ όχι, μα ενημερώνουν σοβαρό. Στην είσοδο του Κρόκου, είσοδο έξω στο γήπεδο. Στο σημείο που σκοτώθηκε το καλοκαίρι κάτοικος του Κρόκου εκεί, νεαρό παιδί, έτσι, και είχε τραυματιστεί σοβαρά ο πατέρας του, εκτροπή του οχήματος και ανατροπή, τούμπα κοινώς. Τώρα πώς με μας ρωτάτε, μόλις μας έστειλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Αφού δεν υπάρχει τραυματισμός ή κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Αυτό. Όλα καλά. Έτσι. Τι να πω, ακλή προσοχή. Εκεί το σημείο ξέρεις. Ναι, τέλος πάντων έτσι. Ζήσεις καλή συνέχεια. Για χαρά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μακεδονία. Σύννεφια προβλέπει για αύριο Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από μείον 1 έως 9, στον όμο Γρεβενών από 2 έως 10 και στον όμο Φλόρινας από μείον 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και πάλι χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες και στις ερωτάζουσες, σαν ημέρα σήμερα του Αγίου Νικολάου και πάνω απ' όλα στην πόλη της Κοζάνης. Καλή σας νύχτα.